Λοιπόν, είναι αυτές οι μερικές χιλιάδες συνανθρώπων μας να αποτελέσουν μια ειδική κατηγορία του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, έτσι ώστε με ένα κόστος περίπου μισό ευρώ το χρόνο για όλους τους υπολείπους καταναλωτές της ΔΕΗ να γίνει η αποπληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης. Έχει δοθεί εξουσιοδότηση σε αυτές τις τετραμελείς επιτροπές, όπου ήδη η ΔΕΗ από χθες το μεσημέρι έστειλε τα περίπου 700 ονόματα που είναι τα στελέχη της ΔΕΗ και του δικτύου που θα συμμετέχουν στις επιτροπές απεστάλιστα στην Κεντρική Ένωση Δήμων. Επίσης, να σας πω ότι σε χθεσινή μου επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο απεστάλλει ειδική εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς όλους τους Μητροπολίτες, προκειμένου και οι Μητροπόλεις της χώρας να ετοιμάσουν τις σχετικές καταστάσεις. Έχουμε δύο κατηγορίες δικαιούχων. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που σας προανέφερα. Μάλιστα. Και η οποία πάθηκε απόφαση σύμφωνα και με την γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και της Ένωσης Περιφερειών. Μιλώ για τους συνανθρώπους μας, τους εκτός τυχών, για τους οποίους θα συγκροτηθούν οι συγκεκριμένες ειδικές ομάδες, και είναι και η άλλη κατηγορία συνανθρώπων μας που μπορεί να ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Έχουμε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με ένα κόστος περίπου 7.